Οι εργαζόμενοι δεν κλείνουν τους διακόπτες της ΔΕΗ. Αυτό δήλωσε το μέλος της διοίκησης του Σωματείου Τεχνικών της ΔΕΗ στο Ηράκλειο, Γιάννης Βρέντζος, ο οποίος, αναφερόμενος στην απεργιακή κινητοποίηση, η οποία ξεκινάει από αύριο τα μεσάνυχτα των εργαζομένων στη ΔΕΗ, τόνισε ότι το προσωπικό ασφαλείας θα υπάρχει και από εκεί και πέρα η διοίκηση της ΔΕΗ είναι αυτή που θα αποφασίσει για τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που θα γίνουν. Έχω ξαναπεί ότι δεν κλείνουμε εμείς τους διακόπτες. Αλλά τους κλείνει η ΔΕΗ. Εμείς θα κάνουμε την απεργία μας, θα εξασφαλίσουμε στην επιχείρηση το προσωπικό ασφαλείας που πρέπει βάσει του νόμου να διαθέσουμε. Από εκεί και μετά θα υπολειτουργήσουν οι μονάδες, τα εργοστάσια και η ΔΕΗ θα αναγκαστεί να κάνει περικοπές από μόνη της στα φορτία. Άρα θα υπάρχουν και διακοπές. Μια κοινωνική ομάδα και μια ομάδα εργαζομένων, ανεξάρτητα του δικαίου των αιτημάτων τους, αν είναι δίκαιοι ή άδικα, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία να τα σχολιάσω εγώ, δεν μπορεί να απειλεί. Και δεν μπορεί να, επειδή έχει τη δύναμη να κατεβάζει ένα διακόπτη, να απειλεί το σύνολο της κοινωνίας. Οι ανταγωνίστες της χώρας μας ψάχνουν την αφορμή να δεν μας δυσφημίσουν. Γιατί να τους τη δώσουμε? Δεν πρέπει να γίνει αυτό. Πρέπει να επαναξετάσουν τις απόψεις τους, να προσπαθήσουν να βρουν ένα τρόπο χωρίς να απειλούν τον υπόλοιπο κόσμο. Και το κράτος να παίξει το ρόλο του που είναι να προστατεύει τους πολίτες, να υπάρχει ισονομία απέναντι σε όλους. Και να αποτρέψει αυτή την κακή εξέλιξη. Και μόνο η φήμη γι' αυτό, και μόνο η φήμη γι' αυτό ότι μπορεί να γίνει αυτό και έχει ήδη γραφτεί και θα παιχτεί, είναι αρνητική, θα μας δημιουργήσει πρόβλημα. Τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης δεν μπαίνουν μέσα στο πακέτο εκείνων των εργοστασίων τα οποία θα πάνε προς πώληση. Όπως λέει ο κύριος Βρέντζος, αυτό θα είναι καταστροφικό για τους καταναλωτές στην Κρήτη. Θα αυξηθεί κατακόρυφα η κιλοβατόρα στον κρητικό καταναλωτή. Ο ιδιώτης δεν έρχεται να πάρει ένα εργοστάσιο στην Κρήτη γιατί δεν το συμφέρει να το πάρει, ενώ το συμφέρει να πάρει ένα λιγνητορυχείο που παράγει τζάμπα ρεύμα, ενώ στην Κρήτη στοιχίζει η κιλοβατόρα περίπου 1 ευρώ, στην Μεγαλόπολη ή στην Πτολεμαϊδα η καύση του λιγνίτη στοιχίζει 5 και 6 λεπτά η κιλοβατόρα. Άρα θα πάρει το καθαρό κομμάτι, το φτηνό κομμάτι και θα πουλάει ακριβά. Η ΔΕΗ δυστυχώς μετά θα πτωχεύσει. Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι η ΔΕΗ θα αναγκαστεί εκ των πραγμάτων για να μπορεί να είναι κερδοφόρα να αυξήσει σε υπέρογκο βαθμό την τιμή της χιλοβατόρα στο ηλεκτρικό ρεύμα τόσο στην Κρήτη όσο και στα υπόλοιπα νησιά που δεν είναι διασυνδεμένα. Αυξήσει τα τιμολόγια. Θα έχουμε τεράστιες αυξήσεις στα τιμολόγια. Και αν φύγουν και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας μέσα από τα τιμολόγια, που όπως δείχνουν τα πράγματα. Αφόσον η επιχείρηση θα καταρρεύσει, θα έχουμε τετραπλασιασμό και δεκαπλασιασμό στην αύξηση της κιλοβατόρας.